Κυρίες και κύριοι, από το πανέμορφο χώρο του Αχάια Κλάους, εδώ στην Πάτρα, όπου διεξάγεται το 9ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Πελοποννήσου. Ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ για τη συνέχεια, επανεκκίνηση των επενδύσεων από τη θεωρία στην πράξη, με εξαιρετικούς προσκεκλημένους. Θα ξεκινήσω από την κυρία Λούκα Κατζέλη, ομότιμη καθηγήτρια οικονομικών του Εθνικού και Αποδυστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην υπουργός, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, μάλλον. Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Πλάτων Μαρλαφέγκας, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Αχαΐας και αντιπρόεδρος της πολύ γνωστής εταιρείας Lux. Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μανώλης Μπαζίγος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μπαζίγος ΑΕΒΕ, που αναπτύσσει και κατασκευάζει συστήματα υψηλής ακρίβειας και συγκεκριμένα καλούπια και αυτοματισμούς. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ο κύριος Γρηγόρης Πανωνίδης, καλώς ήρθατε, επικεφαλής της Ιλιέτορ, εταιρεία με υπηρεσίες επενδυτικών προγραμμάτων και τεχνοοικονομικής υποστήριξης επιχειρήσεων. Πολύ χρήσιμος για τη συζήτησή μας. Καλημέρα και ευχαριστούμε για τις πρόσκλησεις. Είστε καλά. Διαδικτυακά θα είναι κοντά μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Τιακατάρας, αναπληρωτής, διευθύνων σύμβουλος και συνεργάτης της διαδικασία Business. Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Τιακατάρα. Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Θα ξεκινήσω γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος και πρέπει να κρατήσουμε τα τυπικά του προγράμματος. Με εσάς, κυρία Κατζέλη, επενδυτική επανεκκίνηση από τη θεωρία στην πράξη. Τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στην πράξη, γιατί πολλά χρόνια τώρα είμαστε στη θεωρία. Ακριβώς. Πώς περνάμε από τη θεωρία στην πράξη, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που είναι μια περίοδος μεγάλης πρόκλησης, καθώς πρέπει να υλοποιήσουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται αδρά από ευρωπαϊκούς πόρους. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, λοιπόν, το οποίο ουσιαστικά... Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα τα πούμε σε λίγο. Ωραία. Θα πάω λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα, σχεδόν επιγραμματικά και ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να έχουμε περισσότερο χρόνο κάποια άλλη στιγμή. Ποιος είναι ο εθνικός αναπτυξιακός μας στόχος? Δεν είναι απλώς η αύξηση του εισοδήματός μας, αλλά είναι ουσιαστικά ο μετασχηματισμός της παραγωγικής μας βάσης. Αυτό που λέμε ένας βιώσιμος αναπτυξιακός μετασχηματισμός, που πλέον με βάση την Ατζέντα 2030, δηλαδή τους στόχους που υπέγραψαν 193 χώρες το 2015 στον ΟΗΕ, πρέπει να συνδυάζει τρεις βασικούς πυλώνες. Τον οικονομικό μετασχηματισμό, τον περιβαλλοντικό, δηλαδή την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κτλ. Και τον κοινωνικό στόχο. Άρα, ο στόχος μας ως Ελλάδα δεν είναι απλώς μεγέθυνση του εισοδήματος, αλλά ένας μετασχηματισμός ο οποίος να είναι βιώσιμος. Είναι τεράστια η πρόκληση μπροστά μας. Έχουμε πόρους πλέον από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από το ΕΣΠΑ. Μια πρώτη εκτίμηση είναι περίπου 60 δις και αν προσθέσουμε και πόρους από το ΤΡΙΤΣΙ και από άλλα προγράμματα, ξεπερνάει τα 60 δις. Προσοχή. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις δεν είναι πανάκια. Οι επιδοτήσεις μπορεί να σκορπιστούν πάρα πολύ εύκολα. Δεύτερος κίνδυνος, δάνεια. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δάνεια? Πρέπει να έχεις ίδια κεφάλαια, άρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται. Δεύτερον, θα πρέπει να έχεις πρόσβαση στην τράπεζα και θα πρέπει η τράπεζα να μπορεί να έχει τον κίνδυνο και να δανείσει. Και συνήθως δανείζουν στους καλούς πελάτες και όχι στους μικρομεσαίους. Άρα χρειαζόμαστε, όπως θα πω, και καινούρια χρηματοοικονομικά εργαλεία. Πώς λοιπόν μπορούμε να χαράξουμε μια εθνική επενδυτική στρατηγική? Και θα πρότεινα 7 προτεραιότητες, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν να υλοποιηθεί αυτός ο αναπτυξιακός μετασχηματισμός. Πρώτα-πρώτα πρέπει να στοχεύσουμε και να υπάρχουν ξεκάθαρα αυτά που λένε στα αγγλικά KPIs, δηλαδή συγκεκριμένοι στόχοι, να αυξήσουμε τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου περίπου 100 δις μέσα στην επόμενη δεκαετία. Πρέπει να προσέξουμε, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, τη σύνθεση των επενδύσεων. Δεν είναι όλες οι επενδύσεις, δεν έχουν το ίδιο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. Κοιτάξτε αυτό τον πίνακα. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις, όχι μόνο το 19, αλλά από το 2000 πριν την κρίση, ήταν ένα πολύ μικρό, σχεδόν το μισό του αντίστοιχου ποσοστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίστοιχα, είχαμε βασίσει την αύξηση του εισοδήματος σε επενδύσεις σε κατοικίες και σε κατασκευές και σε υποδομές, οι οποίες δεν έχουν την ίδια επίδραση όσον αφορά τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό. Άρα, η σύνθεση των επενδύσεων έχει τεράστια σημασία και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να στοχεύσουμε σε άνω του 15% του ΑΕΠ, του ποσοστού δημοσίων και επιχειρηματικών παραγωγικών επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
αύξηση του ποσοστού μεταποίησης στο 12%. Και είμαι σίγουρη ότι ο κύριος Μπαζίγος θα μιλήσει και γι' αυτό, ναι. Γιατί είναι ένας στόχος στο οποίο από κοινού όλοι οι οποίοι παρακολουθούν την ελληνική οικονομία έχουμε βάλει. Τέταρτο. Πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις επενδύσεις. Mm-hmm. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε και οριμάσουμε ολοκληρωμένα επενδυτικά προγράμματα με προτεραιότητα στον αγροτοδιατροφικό τομέα, στα δομικά υλικά, στη φαρμακοβιομηχανία, σε τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος, καθώς και σε νέες υπηρεσίες όπως ιαματικό τουρισμό, ιατρικό τουρισμό, πολιτιστικό τουρισμό, στους οποίους, αν και είναι παραδοσιακοί κλάδοι, ακόμα και στον τουρισμό, τους έχουμε αφήσει. Θέλω να υπογραμμίσω το εξής. Εάν δεν σχεδιάσεις και οριμάσεις τα επενδυτικά σχέδια, αυτά δεν υλοποιούνται. Και χαίρομαι που λήφθη για πρώτη φορά μια απόφαση το ΤΑΙΠΕΔ να οριμάσει επενδυτικά σχέδια. Mm-hmm. Δεν έχουμε δομές ορίμανσης επενδυτικών σχεδίων. Γι' αυτό απαιτείται περιφερειακός σχεδιασμός και η πρότασή μου εδώ και καιρό είναι ότι θα έπρεπε σε κάθε περιφέρεια να υπάρχουν 3-4 επενδυτικά προγράμματα τα οποία θα προάγουν αυτόν τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό, τα οποία να οριμάζουν και να υπάρχει ένας υπεύθυνος, αν θέλετε, project manager που να παρακολουθεί την υλοποίηση και να αξιολογεί την πορεία και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία έχουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει εν ώψη του ταμείου. 5, μου είπατε, όχι πολύ διάσπαση οπότε. Όχι, ακριβώς. Και τέλος, θα έλεγα ότι μπροστά στη μεγάλη πρόκληση της υλοποίησης αυτού του της επενδυτικής επανεκκίνησης, να φτιαχτεί μια ολιγομελής Εθνική Επιτροπή Επενδύσεων υπό τον Πρωθυπουργό, με τη στήριξη του ΤΑΙΠΕ, της Αναπτυξιακής Τράπεζας του ΚΕΠΕ, που θα παρακολουθεί και αξιολογεί την Εθνική Επενδυτική Στρατηγική, θα κινητοποιεί και θα συντονίζει όλους τους φορείς και κυρίως αυτό που θα έλεγα περιφερειακές επιτροπές επενδύσεων, mm-hmm. να γνωμοδοτεί για την επίλυση διαφορών, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορές οι οποίες μας οδηγούν σε καθυστερήσεις και θα δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση υλοποίησης Εθνικής Επενδυτικής Στρατηγικής. Η πρόκληση της υλοποίησης. Ποιες είναι οι εμπλοκές? 3 βασικές ενότητες εμπλοκών έχουμε από την εμπειρία μας και νομίζω όλοι Σε όλα τα προηγούμενα προγράμματα. Εμπλοκές που έρχονται από κακό σχεδιασμό των πολιτικών των ίδιων. Εμπλοκές που έρχονται από την ποιότητα της δημόσιας και εταιρικής διακυβέρνησης. Δεν είναι μόνο δημόσιος τομέας, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχουν πάρα πολλές εμπλοκές. Και εμπλοκές που έχουν να κάνουν με την ροή των πόρων και την χρηματοδότηση των επενδύσεων γενικότερα. Πολύ σύντομα, 3 ακόμα διαφάνειες στις πολιτικές. Χρειάζεται επαναρρύθμιση σε στοχευμένα πεδία πολιτικής. Υπάρχουν ιδιαίτερα στο καθεστώς αδειοδότησης. Το αδειοδοτικό πλαίσιο είναι τρομακτικά πολύπλοκο, τρομακτικά χρονοβόρο και οι περισσότερες επενδύσεις κολλάνε εκεί πέρα. Επαναρρύθμιση στο φορολογικό σύστημα. Ποιο πράγμα ότι υπάρχουν μέσα στα τελευταία χρόνια, είχαν 37 τουλάχιστον είχαμε 3 φορολογικά νομοσχέδια, που καλείται ο δημόσιος υπάλληλος, ο έφορας, να πρέπει να ξεδιαλύνει τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μείωση αβεβαιότητας. Δεν μπορεί να αλλάζουν οι φορολογικοί συντελεστές ή οι ασφαλιστικές ρυθμίσεις ή το ρυθμιστικό πλαίσιο κάθε χρόνο. Χρειάζεται μία σταθερότητα προκειμένου να υλοποιηθούν οι επενδύσεις. Και κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο, εφαρμογή ενιαίων προτύπων αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Κατάργηση των μη αναγκαίων πιστοποιητικών, αναβάθμιση υπηρεσίας μιας τάσης για τις μεγάλες επενδύσεις και δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη γεωχωρικών δεδομένων, μια πρόταση του ΤΕΕ, με αυτόματη έκδοση διοικητικών πράξεων που μπορεί να είναι τώρα λόγω ψηφιακής μετάβασης εφικτό. Ποιότητα δημόσιας και εταιρικής διακυβέρνησης. Ένας υπάλληλος μπορεί να καθυστερήσει όλη τη διαδικασία των επενδύσεων. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε Περιφέρεια, σε κάθε Δήμο, σε κάθε φορέα, ένας μηχανισμός ψηφιακός παρακολούθησης των διαδικασιών και της υπευθυνότητας του κάθε εμπλεκόμενου φορέα, του κάθε εμπλεκόμενου στελέχους. Άρα, επέκταση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ψηφιοποίηση, έχουν γίνει βήματα, αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα, απλούστευση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, ενοποίηση των αναγκαίων απαιτήσεων διαδικασιών και εφαρμοστικών σχεδίων, κανονιστική ομαδοποίηση υπερεμφερών διοικητικών πράξεων, έχουμε πληθώρα διοικητικών πράξεων, τις οποίες πρέπει να τις ενοποιήσουμε και να τις απλοποιήσουμε,
και θέσπιση κανόνων λειτουργίας, διαχείρισης και αποτίμησης έργου και αξιολόγησης στελεχών εσωτερικού ελέγχου και διαδοχής ακόμα και στις επιχειρήσεις. Γιατί ένα από τα προβλήματα, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις οικογενειακές επιχειρήσεις, έχουμε τεράστια πρόβλημα στην εταιρική τους διακυβέρνηση. Μάλιστα. Και τέλος, στη ρευστότητα και χρηματοδότηση, εδώ μπαίνουν όχι μόνο οι συστημικές τράπεζες, αλλά και όλο το πλέγμα των επιδοτήσεων το οποίο δίνεται σε διάφορα προγράμματα. Για τις τράπεζες μπορούμε να μιλάμε πολύ καιρό σε μια άλλη εκδήλωση. Ναι, αλλά ότι θα κατά τη γνώμη μου χρειάζεται ένας νέος... Γιατί εκεί καταλήγουμε όπως και να έχει. Ένας νέος κώδικας δεοντολογίας και για τις τράπεζες και για τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων που να έχουν κανονιστική ισχύ. Αυτή τη στιγμή είναι σε θελοντική βάση. Μια ενεργητική διαχείριση και αναδιάρθρωση των δανειακών χαρτοφυλακίων δεν αρκεί να τις περάσει σε εταιρείες διαχείρισης. Πρέπει να γίνει το restructuring, πρέπει να γίνεται η αναδιάρθρωση και να φτιαχτεί και ένα ταμείο αναδιάρθρωσης που μπορεί να φτιαχτεί στην αναπτυξιακή τράπεζα. Και κάτι το οποίο πιστεύω είναι ίσως η πρώτη προτεραιότητα, να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με καινούργια χρηματοοικονομικά εργαλεία, με αυτό που λέγεται αγγλικά supply chain financing. Το φτιάξαμε στην Εθνική, έχει μείνει στα σκαριά, ουσιαστικά ώστε να μπορεί η τράπεζα να χρηματοδοτεί αλυσίδα αξίας προμηθευτών και τελικού αγοραστή, και γιατί κάθε μία επιχείρηση, ιδιαίτερα η μικρή που κάνει ένα συγκεκριμένο είδος, δεν έχει πρόσβαση και δεν μπορεί να δανειοδοτηθεί από την τράπεζα, άρα πρέπει να φτιάξει εργαλεία που να μειώνουν το ρίσκο χρηματοδότησης. Αυτά, πιστεύω ότι το στοίχημα αυτό μπορεί να κερδιθεί, αλλά χρειάζεται βούληση, όραμα, γνώση και κυρίως παρακολούθηση και αποτίμηση. Ευχαριστώ. Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που προκύπτει μεν μέσα από την πανδημία και τα δεινά της, αλλά αν δεν την εκμεταλλευτούμε, δεν ξέρω αν θα έχουμε άλλη επόμενη. Θέλω να πάω στον κύριο Πλάτων Μαρλαφέγκα, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Αχαΐας, που είναι και αντιπρόεδρος μιας πολύ μεγάλης και γνωστής επιχείρησης, της εταιρείας Lux. Να έχω το σχολιασμό σας, κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα έχετε εικόνα και από τις άλλες τοπικές επιχειρήσεις, μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά θέλω και την προσωπική σας εμπειρία. Πώς σας βρίσκει αυτή η εποχή, ή μετά την πανδημία ουσιαστικά, αν θεωρήσουμε ότι είμαστε προς το τέλος, και αν όντως υπάρχει επανεκκίνηση των επενδύσεων. Εσείς το διακρίνετε αυτό? Καλημέρα και από μένα. Είναι σίγουρα πολύ δύσκολο να σχεδιαγραφήσουμε την επόμενη μέρα της πανδημίας, βασιζόμενη στην οικονομία και την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει να διαθέτουμε ιδιαίτερες ικανότητες πρόβλεψης, καθώς οι συνθήκες δεν έχουν προηγούμενο, τουλάχιστον τα νεότερα χρόνια, ώστε να βασιστούμε και να σχεδιάσουμε. Νομίζαμε ότι η παραταμένη οικονομική κρίση και η ύφεση της δεκαετίας του 2010 θα ήταν ο χειρότερος εφιάλτης. Μέχρι που εμφανίστηκε η πανδημία, για να μας αποδείξει ότι υπάρχουν και σενάρια στη ζωή που δεν απέχουν πολύ από την επιστημονική φαντασία. Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον, λοιπόν, προσπαθεί ο επιχειρηματικός κόσμος στη χώρα μας, αλλά και στην Αχαΐα και στη Δυτική Ελλάδα, να επιβιώσει και να διαμορφώσει ένα σχέδιο που να επιτρέπει να αισιοδοξεί ότι δεν θα είναι απόν την ημέρα που θα επανακινήσει η ζωή και η οικονομία. Στην περίπτωση της Αχαΐας, η κατάσταση είναι σαφώς πιο δύσκολη σε σύγκριση με άλλες περιφερειακές ενότητες της χώρας μας, καθώς για περίπου έναν αιώνα η περιοχή μας και μέχρι τα δεκαετία του 70 αποτελούσε μία από τις βασικές ατμομηχανές της ελληνικής βιομηχανίας. Υπήρξε η πύλη της Ελλάδας προς την Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο σε εμπόριο αλλά και πολιτισμό. Μέχρι που πέρασε στη φάση της λεγόμενης αποβιομηχανοποίησης για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο. Η συνέχεια ήταν ότι στηρίχθηκε στις υπηρεσίες και δεν αξιοποίησε έγκαιρα τα σημαντικά συγκεντρικά πλεονεκτήματα. Σε πολλές φορές λέω ότι η περιοχή αποκοιμήθηκε, νομίζοντας ότι θα έρχονται χρήματα, θα πληρώνουμε πάρα πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους που περάσαν στο δημόσιο, και σαν περιοχή σταματήσαμε να παράγουμε. Η κρίση που πέρασε η Ελλάδα τελευταία χρόνια υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Επομιστήκαμε όλοι μας πάρα πολύ μεγάλα βάρη και οδηγηθήκαμε σε μια υποχρεωτική αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων μας.
και του παραγωγικού τομέα. Ελπίζαμε, βλέποντας κάποια προσωρινά σημάδια βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος, ότι τα δύσκολα έχουν περάσει. Ο κορονοϊός όμως μας προσγείωσε στην πραγματικότητα. Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Το τέλος της υγειονομικής κρίσης, το οποίο ευχόμαστε να έρθει γρήγορα, δεν θα λύσει προβλήματα, αλλά θα αναδείξει τις επιπτώσεις της στην οικονομία και στην κοινωνία. Πιστεύω ότι η επόμενη μέρα δεν θα θυμίζει τίποτα το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον που ζούσαμε πριν τον Μάρτιο του 20. Όλοι μας συμφωνούμε ότι θα βρεθούμε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, ελπίζοντας ότι αυτή δεν θα είναι καταστροφική όμως για τον άνθρωπο, τον εργαζόμενο, τον επιχειρηματία και τον καταναλωτή. Θέλω να είμαι αισιόδοξος και πραγματικά προσπαθώ πολύ να βρω πιστικούς λόγους και βάσιμα επιχειρήματα που να ισχύουν αυτή την αισιόδοξη προοπτική. Σήμερα καλούμαστε για μια άλλη ακόμα φορά να χαράξουμε δρόμους που θα επαναφέρουν τον τόπο μας σε τροχιά πρόοδου και ανάπτυξης. Τα πράγματα θα ήταν απλά για τη χώρα μας αν διέθετε ανεξίτηλους οικονομικούς πόρους. Συμβαίνει το εντελώς αντίθετο. Απαιτείται λοιπόν να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και να γίνει βιώσιμη η χώρα μας και η Δυτική Ελλάδα. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι πρέπει η χώρα μας να ξαναπαράξει. Έχουμε σταματήσει να παράγουμε. Εξακολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι η ανάπτυξη για τη χώρα μας θα έλθει μέσα από την πραγματική οικονομία, αυθεντικός εκφραστής της οποίας είναι η ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Δεν αποκλείω και δεν είμαι αντίθετος στις επενδύσεις από πολυεθνικές εταιρείες. Υποστηρίζω όμως ότι αυτές δεν αποτελούν ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και δεν αποτελούν το αύριο. Στην επόμενη μεγάλη κρίση, όλες αυτές τις εταιρείες θα ξαναβγάλουν τις εταιρείες τους από την Ελλάδα, θα πάνε σε μια χώρα με χαμηλό φορολογικό συντελεστή και με λιγότερα προβλήματα και θα εξάγουν το προϊόν τους στην κατανάλωση, στην αγορά της Ελλάδος. Ο Έλληνας όμως επιχειρηματίας είναι εδώ, έχει μείνει εδώ, έχει αποδείξει ότι στηρίζει την ελληνική οικονομία και κάποια στιγμή αυτό και όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει δεν τον έχει νιώσει ότι τον έχει προστατεύσει και τον έχει βοηθήσει. Σε αυτή τη δύσκολη πορεία που έχουμε μπροστά μας θα χρειαστεί να αναμετρηθούμε οικονομικές, οργανωτικές και θεσμικές προκλήσεις. Σε κάθε περίπτωση και κρίνοντας από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, δεν δικαιολογείται αδράνεια. Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και συνολικά η ελληνική κοινωνία θέλουν να νιώσουν ξανά την πολιτεία δίπλα τους. Όχι με τη μορφή κρατικού προστατευτισμού, αλλά του συνεκτικού παράγοντα που διαμορφώνει κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία, πρόοδο και κοινωνική συνοχή. Δίνω σημασία, τεράστια σημασία στην έννοια της συνοχής, επειδή εκτιμώ ότι θα βρεθούμε σύντομα αντιμέτωποι με μια κατάσταση που δεν θα έχει προηγούμενο και θα παραπέμπει σε μεταπολεμικές εποχές. Άλλωστε, νομίζω ότι αυτό που ζούμε με την υγειονομική κρίση είναι ο πόλεμος της γενιάς μας. Θα χρειαστεί να στηριχτούμε πραγματικά η αδύναμη κρίκη της παραγωγικής αλυσίδας, θα χρειαστεί να δοθούν κίνητρα υπέρ της υγιούς και δημιουργικής επιχειρηματικότητας, θα χρειαστεί να στηριχτούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία νέων και πραγματικών θέσεων εργασίας, θα χρειαστεί να υιοθετηθούν πολιτικές που δεν θα επιβαρύνουν παραιτέρω την επιχειρηματικό κόσμο, αλλά θα το στηρίξουν και θα τον ενδυναμώσουν. Στα πλαίσια αυτά, ερχόμενος στην περιοχή μας, οραματιζόμαστε μια Αχαΐα ως τρίτο πόλο ανάπτυξης στη χώρα μας, με πρωταγωνιστικό ρόλο τη νέα οικονομία που γεννιέται και μπορούμε να πετύχουμε. Μέσα από το ψηφιακό μετασχηματισμό, καθαρή ενέργεια, ασφαλή διατροφικά προϊόντα, διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο, έρευνα και καινοτομία, το οποίο όμως θα βγει προϊόν, θα βγει στην παραγωγή στην χώρα μας. Είναι τα βασικά επιχειρηματικά πεδία που δίνουν περιεχόμενο στη στρατηγική του Τρίτου Πόλου και διέξοδο για την ανάπτυξη της επανεκκίνησης στην περιοχή μας. Μπορούμε και πρέπει να δώσουμε αυτή τη μάχη ενωμένη, γιατί μόνο τότε θα έχουμε βάσιμες πιθανότητες να είμαστε εδώ και να κερδίσουμε αυτή την πρόκληση. Τώρα, οι επενδύσεις αν έρχονται. Σε ένα λεπτάκι σας θα έρθουν, τελείωσα, ναι. Θα έρθουν, έρχονται οι επενδύσεις.
Έχουμε αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είπε και η κυρία Κατσέλη. Το ζητούμενο είναι, δεν ξέρω και πραγματικά δεν έχω βρει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης αν αυτά τα εργαλεία αφορούν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα δούμε έναν ακόμη επιχειρηματία, ο κύριος Μανώλης Μπαζίγος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Μπαζίγος ΑΕΒΕ, αναπτύσσει και κατασκευάζει συστήματα υψηλής ακρίβειας, καλούπια και αυτοματισμούς. Με δράση και στο εξωτερικό, οπότε θέλω πολύ να σας ακούσω, να μας εξηγήσετε λοιπόν για αυτή την εποχή, πώς είναι τα πράγματα, αν μπορούν να γίνουν επενδύσεις, αν αισιοδοξείτε για το μέλλον και πόσο σας επηρέασε και το διάστημα της πανδημίας. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παρασκευά. Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία της κυρίας Κατσέλη και του κυρίου Μαρλαφέκα, γιατί η κυρία Κατσέλη έθεσε το στόχο του 12% στο ΑΕΠ για τη μεταποίηση. Σας είδα ότι ήσασταν σύμφωνος και στο άκουσμα μόνο. Ναι. Ναι, και σε αυτό το στόχο για τη μεταποίηση θα ήθελα εγώ από τη δική μου τη σκοπιά να εξειδικευτώ και να μιλήσω συγκεκριμένα για αυτό. Όπως και τον κύριο Μαρλαφέκα, ο οποίος είπε ότι πρέπει να στηρίξουμε τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί αυτές είναι η ραχοκοκαλιά και αυτές κάνουν τις επενδύσεις στη χώρα μας. Φυσικά και θέλουμε και τις επενδύσεις από το εξωτερικό και τις απευθείας επενδύσεις, φυσικά. Επομένως, επιτρέψτε μου πριν μιλήσω για τους τομείς αυτούς που θα πρέπει να βελτιώσουμε ώστε να επιτρέψουμε την επανεκκίνηση των επενδύσεων και να την ενισχύσουμε, να πω δύο λόγια για την ελληνική παραγωγή, δύο λόγια για την εταιρεία μας. Είμαστε μια εταιρεία 70 ατόμων, η οποία κατασκευάζει λύσεις για τη βιομηχανία και εργαλεία μηχανές για τη βιομηχανία. Και βασικό συστατικό της εταιρείας μας είναι η καινοτομία και η εξωστρέφεια. Η καινοτομία και η εξωστρέφεια νομίζω είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες για να υπάρχει μια επιτυχημένη επιχείρηση στη σημερινή εποχή. Η καινοτομία έρχεται από την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρεία μας αποτελείται από νέα άτομα σε ηλικία. Ο μέσος όρος μας είναι τα 35 χρόνια. Πολλοί εξ αυτών επιστήμονες, μηχανικοί. Και ο πρώτος τομέας στον οποίο θα ήθελα να επικεντρωθώ είναι το μη μισθολογικό κόστος. Σε αντίστοιχα, γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό? Γιατί πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους Ευρωπαίους, τους Ολλανδούς, τους Γερμανούς. Να τον καταρρύψουμε αυτό το μύθο. Πληρώνουμε ή δεν πληρώνουμε καλά? Οι εργαζόμενοι τι μισθούς παίρνουν σε τέτοιους χώρους? Νομίζω ότι σε εταιρείες οι οποίες είναι καινοτόμες και οι οποίες είναι εξωστρεφείς, ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να πληρωθεί καλά. Μάλιστα. Το μη μισθολογικό κόστος. Το μη μισθολογικό κόστος όμως είναι αυτό το οποίο, δίνοντας ένα παρόμοιο μισθό με μια αντίστοιχη εταιρεία στην Ολλανδία ή στη Γερμανία, μας καθιστά πιο ακριβούς. Mm-hmm. Το οποίο είναι μεγάλο τροχοπέδι στο να μπορέσουμε να βγούμε στις αγορές αυτές και να ανταγωνιστούμε. Άρα τι χρειάζεται εκεί? Εκεί χρειάζεται ένας εξορθολογισμός γενικά των ασφαλιστικών εισφορών, του μη μισθολογικού κόστους για τις εταιρείες και συγκεκριμένα για τις μεταποιητικές, που πολλές φορές πληρώνουν και κάποιους επιπλέον συντελεστές από κατάλοιπα του παρελθόντος. Ένας δεύτερος πυρήνας, ο οποίος δεν είναι μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο θέλουμε να κρατήσουμε εδώ, αν θέλετε, και με μία αναχέτηση του brain drain. Σωστά. Και να φέρουμε τον κόσμο, τους επιστήμονες πίσω, τους μηχανικούς, αλλά και να σταματήσουν να φεύγουν, έχει να κάνει με τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό. Πολύ απαραίτητη η σκέψη και ο άνθρωπος, πρέπει όμως επίσης να πλαισιώνεται και από τον εξοπλισμό εκείνων, υψηλής τεχνολογικής στάθμης, που να επιτρέπει να παράγεται το ζητούμενο αποτέλεσμα. Το 2013 η κυβέρνηση νομοθέτησε μία αδικία. Οι αποσβέσεις από τα 6 περίπου χρόνια, κοντά στο μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης, έγιναν στα 10 χρόνια. Και τι σημαίνει απόσβεση? Απόσβεση σημαίνει πότε έχεις το κίνητρο το οικονομικό ώστε να αντικαταστήσεις τον τεχνολογικό σου εξοπλισμό με το καινούριο, με αυτό που χρειάζεται για να παρακολουθήσεις την εποχή σου. Ιδιαίτερα σε αυτήν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση την οποία ζούμε τώρα, που οι μηχανές δεν είναι πια οι μηχανές του παρελθόντος. Είναι μηχανές με υπολογιστικά συστήματα, μηχανές με λογισμικό, με ανάλυση δεδομένων κτλ. Επομένως, και χωρίς να μιλάμε για υπεραποσβέσεις και επιδοτήσεις, που είναι πρακτικές άλλων χωρών και όχι της Ελλάδας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αποκαταστήσουμε τις αποσβέσεις στα επίπεδα που ήταν πριν από το 2013. Δεν έχει αποκατασταθεί αυτό ακόμα. Δεν έχει αποκατασταθεί. Ισχύει. Ήταν καθαρά για φορείς πρακτικούς λόγους, γιατί προκαλεί κάποια αυξημένα έσοδα στο κράτος. Όμως τώρα με όλες αυτές τις παροχές που δίνονται και καθώς το δημοσιονομικά πιθανόν να δημιουργείται κάποιο κενό,
είναι κάτι το οποίο πρέπει να δώσουμε έμφαση. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης του κόστους μας, το οποίο θα μας κάνει ανταγωνισμούς. Προσέξτε, δεν παραγνωρίζω ότι έχουν γίνει βήματα από την κυβέρνηση και με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών. Έχουν γίνει πολλά βήματα. Εμείς μιλάμε τώρα ειδικά για τη μεταποίηση, ειδικά για την παραγωγή, τα επιπλέον βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν, ώστε να μειωθεί το κόστος μας. Γιατί όταν μειώνεται το κόστος μας, γινόμαστε ανταγωνιστικοί. Όταν γινόμαστε ανταγωνιστικοί, μπορούμε να διεκδικήσουμε μερίδιο αγοράς από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές μας, αλλά και από τους γείτονες που έχουν αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια, και να κάνουμε επενδύσεις. Γιατί να κάνει μια εταιρεία επενδύσεις, αν δεν μπορεί να πουλήσει τα προϊόντα της σε μια ανταγωνιστική τιμή? Χάνουμε την ουσία. Επομένως, το κόστος, το οποίο είναι και οι αποσβέσεις σημαντικό κομμάτι, γιατί μας επιτρέπουν να ανανεώνουμε τον εξοπλισμό μας, και το να προσλαμβάνουμε εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι αξιόλογο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ένας τρίτος παράγοντας που επηρεάζει το κόστος μας σε σχέση με εταιρείες στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, είναι το κόστος της ενέργειας. Ήδη έγινε μια προσπάθεια με το νέο target model. Βλέπουμε αυξήσεις στην ενέργεια αυτή τη στιγμή, αντί να βλέπουμε μειώσεις. Καταλαβαίνω ότι η εφαρμογή κάθε νέου συστήματος πρόσκαιρα θέλει το χρόνο της. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και πριν παρατηρήσουμε αυτές τις αυξήσεις, έχουμε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις χώρες που προσπαθούμε να ανταγωνιστούμε. Τις χώρες υψηλής προστιθέμενης αξίας, επαναλαμβάνω. Δεν μιλάω για τις χώρες της Ανατολής που έχουν, αν θέλετε, και κάποιο διαφορετικό καθεστώς σε σχέση με κρατικές επιδοτήσεις που εμείς σαν Ελλάδα δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε, γιατί δεσμευόμαστε από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το κόστος ενέργειας είναι πολύ σημαντικό, γιατί η μεταποίηση, η βιομηχανία καταναλώνει ενέργεια και θα πρέπει να έρθει στο επίπεδο των ανταγωνιστών μας, ώστε να μπορούμε να γίνουμε κι εμείς με τη σειρά μας ανταγωνιστικοί και να προχωρήσουμε σε επενδύσεις. Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι η πρωτοβουλία ελληνική παραγωγή, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, έχει καταρτήσει μελέτες και έχει αποδείξει το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από αυτές τις τρεις δράσεις, από την μείωση του μισθολογικού κόστους, από την αύξηση των συντελεστών των αποσβέσεων και από το κόστος της ενέργειας, και δείχνει πως πιθανότατα με τα πρώτα χρόνια μία καθυστέρηση στα έσοδα του κράτους, μακροπρόθεσμα φαίνεται μπορεί να αποδώσει πώς το δημοσιονομικό όφελος, και μιλάμε με συγκεκριμένα νούμερα, και είναι στη διάθεσή σας οι μελέτες αυτές για περαιτέρω συζήτηση. Και νομίζω ότι θα αξίζει να τις αναλύσουμε κάποια στιγμή. Θα επιστρέψω, ελπίζω να έχουμε τον χρόνο να επιστρέψω σε όλους τους καλεσμένους. Θέλω να πάω στον κύριο Πανουνίδη και στον κύριο Τσιακατάρα στη συνέχεια. Είναι και οι δύο ουσιαστικά άνθρωποι που μεσολαβούν σε όλη αυτή την προσπάθεια και τη διαδικασία. Κύριε Πανουνίδη, επικεφαλής της Iliator, εταιρεία με υπηρεσίες επενδυτικών προγραμμάτων και τέχνο-οικονομική υποστήριξη επιχειρήσεων, απευθύνονται σε εσάς οι επιχειρηματίες για να επενδύσουν. Πόσο δύσκολος είναι αυτός ο δρόμος, τι χρόνο απαιτεί και πώς φτάνετε στο στόχο? Σωστά μας προσδιορίσατε στην εταιρεία. Δυστυχώς, εμείς είμαστε η καθημερινότητα του επενδυτή. Από τη στιγμή που θα υποβάλει το αίτημα σε κάποιον αναπτυξιακό νόμο ή σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης για να χρηματοδοτηθεί, είμαστε η διάμεση μεταξύ του επενδυτή και των κρατικών, των Υπουργείων αυτών που είναι υπεύθυνοι για τα προγράμματα. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Κατσέλη, έτσι, γιατί έδωσε το γενικό πλαίσιο, ας πούμε, των προβλημάτων. Εγώ θα τα εξειδικεύσω και θα τα εξειδικεύσω με αριθμούς συγκεκριμένους για να δείτε τα προβλήματα που υφίστανται αυτή τη στιγμή και εν όψη, ας πούμε, των νέων προγραμμάτων τα οποία ανέπτυξε η κυρία Κατσέλη. Να δούμε πώς αυτά θα υλοποιηθούν, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κολλήματα φοβερά σε όλη τη διαδικασία, από την αξιολόγηση, από την υποβολή, από την αξιολόγηση, ειδικά από τον ελεκτρικούς μηχανισμούς που περιμένουν χρόνια οι επιχειρήσεις προκειμένου να ελεγχθούν για να εκταμιεύσουν. Θα μας βοηθούσε αν μας λέγατε ένα παράδειγμα αριθμητικό συγκεκριμένο πρόγραμμα, ας πούμε, πόσοι μπορεί να καταθέσουν, πόσοι θα συνεχίσουν και πώς θα καταφέρουν να πάρουν τα χρήματα. Θα μιλήσω για δύο πυλώνες βασικούς των επενδυτικών προγραμμάτων. Ο ένας αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων,
όπου είναι ο αναπτυξιακός νόμος του 4399 του 2016. Σε άλλο Υπουργείο, γιατί θα μας πάτε ξανά. Είναι το Υπουργείο, ναι. Και το δεύτερος πυλώνας που είναι πολύ σημαντικός είναι από το Γεωργικό Ταμείο, το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μάλιστα. Και αφορά επενδύσεις στην μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον αναπτυξιακό νόμο υπάρχουν τρεις προκηρύξεις. Γενικής επιχειρηματικότητας, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Ο καθένας έχει τις διαφοροποιήσεις του. Αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι αυτές οι μικρές, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι, είναι ευεργετούμενες, ευτυχώς, ειδικά ο αγροδιατροφικός τομέας παίρνει το σύνολο της επιχορήγησης, δηλαδή μιλάμε για, όχι για απαλλαγή φόρου. Οι μικρές και πολύ μικρές αντλούν χρήματα, χρηματική επιδότηση, ο καθεστώς χρηματικής επιδότησης. Ο τομέας του αγροδιατροφικού παίρνει το σύνολο της επιχορήγησης με βάση το χάρτη των περιφερειών. Αυτή τη στιγμή, στον επενδυτικό νόμο, έτσι, έχουν υποβληθεί 5.800 επενδυτικά σχέδια, ναι, τα οποία εγκεκριμένα και μη, τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν. Από αυτά, 3.800 επενδυτικά σχέδια είναι ενεργά, τα οποία όμως θα πρέπει μέχρι 31/12/2021 να έχουν ολοκληρώσει, να υποβάλουν αιτήματα ολοκλήρωσης. Από αυτά τα 3.800, 2.750 σχέδια είναι σε καθεστώς χρηματικής επιδότησης και 1.100 σε καθεστώς απαλλαγής φόρου. Σε εκκρεμότητα αυτή τη στιγμή, πανελλαδικά, αυτά τα νούμερα είναι πανελλαδικά, έτσι. Δηλαδή αφορούν επενδύσεις που κατατίθεται στο κεντρικό περιφερειακό σύστημα, ανάλογα με το ύψος όμως και την τοποθεσία τους, μεταφέρονται στις αντίστοιχες περιφέρειες. 350 επενδυτικά σχέδια, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή περιμένουν πληρωμή. Σε ό,τι αφορά, ο ίδιος ο Υφυπουργός, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, παραδέχτηκε σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο Οικονομικό Ταχυδρόμο ότι ο μέσος όρος από την υποβολή μέχρι την ολοκλήρωση, όχι, από την ολοκλήρωση έως τον μηχανισμό ελέγχου, έτσι, ο μέσος όρος, μεσοπρόθεσμα, είναι 670 ημέρες. Δηλαδή είναι κοντά στα 2 έτη. Ναι. Φανταστείτε, ας πούμε, μια επιχείρηση η οποία έχει μπει στη διαδικασία, έχει μπει στη διαδικασία υλοποίηση του έργου και περιμένει αυτά τα χρήματα, έτσι, και αναγκάζεται να πηγαίνει σε χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς, εάν μπορεί, στις τράπεζες. Έτσι, και να επιβαρύνεται. Είμαστε σε ένα χώρο που έχει πάρα πολλές κάνουλες. Εδώ είμαστε γεμάτοι βαρέλια και κάνουλες στο Αχαΐα Κλάους. Και αυτό που ακούμε συνεχώς είναι ότι οι κάνουλες των τραπεζών δεν ανοίγουν με τίποτε. Δυστυχώς, έχω ένα πρόσφατο παράδειγμα, έτσι, με μια συγκεκριμένη τράπεζα. Ο επενδυτής αναγκάστηκε με κολάντερο να βάλει τα ίδια χρήματα προκειμένου να έχει την αντίστοιχη διαδότηση, κυρία Κασέλη. Και με πήρε τηλέφωνο συγκεκριμένη υπάλληλος περιφερειάρχης και μου λέει: «Μα το υπόλοιπο, λέει, της επένδυσης πώς θα το ειδοποιήσει, έχει τα ίδια λεφτά?» Λέω: «Προφανώς ο επενδυτής έχει τα ίδια λεφτά.» Λέει: «Θα ήθελα, λέει, να δω τι χρήματα έχει σε άλλες τράπεζες.» Λέω: αυτό είναι προσωπικό δεδομένο, ναι, δεν μπορείς να ζούμε να, έτσι, προκειμένου ο επενδυτής. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα. Δηλαδή, 2 μήνες όλη διαδικασία λογραφίας με την τράπεζα, έτσι, προκειμένου, ας πούμε, με δικά του λεφτά που ζήτησε αδειοδότηση, έτσι, να βρίσκει κολλήματα. Μια πολύ θετική εξέλιξη σε όλο το θέμα, ας πούμε, των χρονογραμμάτων ελέγχων, έτσι, είναι αυτή η υιοθέτηση των ελεκτών, των ορκωτών λογιστών. Αυτή ήταν μια διαδικασία προκειμένου να γίνει, να επισπευθούν οι όλες διαδικασίες ελέγχου. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, οι διαπιστευμένοι ελεκτικοί μηχανισμοί βάσει ορκωτούς λογιστών είναι σύνολο 7. Και από αυτούς μόνο 2 έχουν ολοκληρωμένο team, δηλαδή οργανωτικά έχουν μηχανολόγους και μηχανικούς, γιατί ένας έλεγχος γίνεται από τον οικονομικό, που συνήθως ήταν υπηρεσιακός, από έναν μηχανολόγο και από έναν μηχανικό. Ο καθένας στην ειδικότητά του έλεγε, έτσι, τα τιμολόγια ή τις εργασίες οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί στην επένδυση. Αυτό όσον αφορά τον επενδυτικό νόμο. Έχει δεσμευτεί η ηγεσία του Υπουργείου ότι μέσα στον Ιούνιο θα
θα ψηφιστεί ένα νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίο θα έχει ισχύ από 1η-1η του 2022. Α, είναι πιο ευέλικτο τουλάχιστον. Τουλάχιστον αυτά που λένε ότι θα υπάρχει μεγάλη ευελιξία. Δηλαδή θα υπάρχει αυτό που έλεγε η κυρία Κατσέλη. Δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει παρακολούθηση. Εποπτικός μηχανισμός μας λοιπόν, τα ανέλησε πάρα πολύ. Τα μελανά σημεία μας τα ανέλησε με τον καλύτερο τρόπο. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι με βάση αυτό το πλάνο θα μπορούσε να κινηθεί μια άλλη διαδικασία. Τουλάχιστον σε αυτό το Υπουργείο έχουν μπει σε μια διαδικασία να λύσουν προβλήματα. Αυτό όμως, ένα άλλο Υπουργείο το οποίο δυστυχώς έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και νομίζω ότι δεν. Γιατί διάβαζα και σενάρια ανασχηματισμού σήμερα. Είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, δυστυχώς. Το οποίο χειρίζεται κοινοτικά προγράμματα. Και μάλιστα υπάρχει ένα υπομέτρο το 4-2. Το οποίο αυτή τη στιγμή με δράση 4-2-1 που είναι επενδύσει στη μεταποίηση και πορεία αγροτικών προϊόντων. Είναι εγκεκριμένα 429 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία αυτά υπάρχει μια δέσμευση κοινοτικών χρημάτων στα 402 εκατομμυρίων ευρώ. Και δυστυχώς σήμερα οι εκταμιεύσεις, λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών, λόγω ελλείψεων αυτού που είπε η Κατσέλη, κεντρικής καθοδήγησης, δεν υπάρχουν, καταρχήν δεν υπάρχουν. Εννοείται ότι κάθε περιφέρεια έπρεπε να δημιουργήσει μηχανισμούς ελεκτικούς. Υπάρχουν πάρα πολλές περιφέρειες ακόμα δεν έχουν δημιουργήσει ελεκτικούς μηχανισμούς. Υπάρχει στέρηση κεντρικά. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, η απορροφητικότητα δεν αγγίζει το 10%. Και αυτά τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2022. Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Να ρωτήσω κάτι έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο ευχάριστο. Εσείς πληρώνεστε όταν τα προγράμματα ολοκληρώνονται και οι επενδυτές παίρνουν τα χρήματά τους, γιατί θα πρέπει να είστε σε δύσκολη θέση. Φυσικά. Δηλαδή, αυτό υπάρχει ένα κύκλο. Δηλαδή, και εμείς περιμένουμε να εισπράξει ο επενδυτής για να εισπράξουμε και εμείς. Το λέω χαριτολογώντας για να αναδειχθεί πώς κάνει κύκλο η οικονομία και πώς το ένα φέρνει πρόβλημα στο άλλο. Έχω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο με μια επένδυση καινοτόμα πραγματικά στο νομό της Κορινθίας που βγάζει καινοτόμες ιχθυοτροφές. Έχω κάνει έτοιμα τροποποίησης, μια μικρή τροποποίηση μικρής κλίμακας. Μου απαντήσανε σε ένα χρόνο. Ωραία. Πήρατε την απάντηση που θέλετε ή ήταν αρνητική? Ναι, αλλά αυτό θα το σύρω στην κοινότητα. Μάλιστα. Θα τους πω ότι οι μηχανισμοί. Ωραία. Δηλαδή και το έργο είχε υλοποιηθεί. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το έργο λειτουργεί και χθες πληρώθηκε την πρώτη δόση. Λοιπόν, ομοιοπαθείς όσον αφορά τις διαδικασίες αυτές, θα συμπεριληφθεί με πολύ μεγάλη χαρά στη συζήτησή μας ο κ. Κωνσταντίνος Τσακατάρας. Είναι αναπληρωτής, διευθύνων σύμβουλος και συνεργάτης της διαδικασία business με μεγάλης εταιρείας. Στον χώρο των επενδύσεων, σύμβουλος επιχειρήσεων. Με πλατή χαμόγελο θα τον καλημερίσω στη συζήτησή μας. Λαμιακής καταγωγής, να το πω και αυτό, πατριώτες. Πώς είστε? Μια χαρά εσείς. Μια χαρά. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθώ την ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλω και τη δική σας τοποθέτηση. Γνωρίζω ότι έχετε ετοιμάσει και κάτι που θα δούμε με τη μορφή διαφανειών, ναι, να μας βάλει λίγο καλύτερα στο κλίμα. Έτσι θα είμαι σύντομο σε μια σύντομη παρουσίαση που έχει ετοιμαστεί. Ωραία. Ο τίτλος είναι «Από τη θεωρία στην πράξη». Εγώ θα προσπαθήσω έτσι σύντομα να περιγράψω λίγο πώς από τη θεωρία και από την στοχοθεσία ή πολιτική πρόθεση φτάνουμε στην πράξη με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν αναλυθεί ως τώρα. Mm-hmm. Ο κύκλος ζωής λοιπόν ενός προγράμματος ξεκινάει από την στοχοθέτηση και τις πολιτικές προτεραιότητες. Κάποιος μετά σχεδιάζει το πρόγραμμα στην ανάλυση του με τις τεχνικές λεπτομέρειες και τις προσκλήσεις. Στη συνέχεια έρχονται οι επενδυτές, υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Αξιολογούνται οι προτάσεις, υλοποιούνται και παρακολουθούνται και στη συνέχεια γίνεται ένας έλεγχος. Mm-hmm. Σε όλα αυτά τα στάδια παρουσιάζονται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία εκτιμώ ότι υπάρχουν και λύσεις. Mm-hmm. Ωραία. Το πρώτο κομμάτι, στοχοθέτηση πολιτικές προτεραιότητες, έρχεται ένας πολιτικός, ένας υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, και παίρνει μία απόφαση. Πάντα σε εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και τις πολιτικές και τις προτεραιότητες που έχει θέσει για το Υπουργείο. Η πολιτική όμως συμμετοχή κατά βάση εξαντλείται μόνο στη ψηφοθεσία.
απουσιάζει σχεδόν πάντα από όλα τα υπόλοιπα στάδια του προγράμματος και γι' αυτό παρουσιάζονται όλες αυτές τις λειτουργίες που άκουσα και πριν. Κρατήστε το αυτό. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα με τεχνικές λεπτομέρειες. Δυστυχώς η εμπειρία μέχρι τώρα είναι ότι κατά βάση αυτό σχεδιάζεται με τη συμμετοχή των δημοσίων υπηρεσιών. Όμως οι δημόσιες υπηρεσίες κατά βάση υιοθετούν γραφειοκρατικές διαδικασίες και σπανίως έχουν καλή γνώση της αγοράς. Όποτε εμπλέκονται τεχνικοί σύμβουλοι υποστήριξης, και μπορώ να δώσω παραδείγματα σε αυτό, και βοηθάνε στο σχεδιασμό προγραμμάτων, γίνονται οι διαδικασίες πολύ πιο απλές, επιταχύνονται και υπάρχει γνώση της αγοράς και το τι πραγματικά θέλουν οι επιχειρήσεις. Αυτή είναι και η δουλειά που κάνουμε ουσιαστικά εμείς σε αρκετά πράγματα και αυτή τη στιγμή μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Είμαστε σύμβουλοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ναι, για το επιχειρησιακό πρόγραμμα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα περισσότερα προγράμματα έτσι του ΕΣΠΟ. Υπάρχουν λοιπόν τα προγράμματα που έρχονται. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 4 βασικούς άξονες: πράσινη μετάβαση, ψηφιακή απασχόληση, δεξιότητες, κοινωνική συνοχή και ιδιωτικές επενδύσεις, ναι, και μετασχηματισμός της οικονομίας. Και υπάρχει και το νέο ΕΣΦΑ της νέας προγραμματικής περίοδου που έχει πάρα πολλά επιχειρησιακά προγράμματα: ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα, καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, ενέργεια, υποδομές, μεταφορές. Ανθρώπινο δυναμικό, είναι τα περιφερειακά προγράμματα, είναι τα προγράμματα του αγροτικής ανάπτυξης και του αλίας. Όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό. Πώς λοιπόν από τη θεωρία μπορούμε να πάμε στην πράξη? Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και πρέπει η χώρα πραγματικά να τρέξει για να μπορέσει όχι μόνο να απορροφήσει τα χρήματα, αυτό είναι ένας στόχος, κυρίως να ιδιοχετευτούν οι πόροι σε τομείς της οικονομίας που πραγματικά θα συμβάλλουν στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, που αυτή τη στιγμή είναι ανάγκη για τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε όμως, κύριε Τσιακατάρα, πώς θα γίνει αυτό, γιατί έρχονται και τα χρήματα του Ταμείου Ανάπαξης πέρα από τα προγράμματα που τρέχουν ήδη, που αναφέραμε, και το ζητούμενο είναι πολύ μεγάλο. Τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης έχει ένα κομμάτι επιδοτήσεων και ένα κομμάτι δανείου, όπως παρουσίασε πολύ ωραία η κυρία Κατσέλη. Το κομμάτι των επιδοτήσεων διοχετεύεται σε αυτούς τους 4 άξονες που είπαμε πριν, που περιλαμβάνει προγράμματα από το χώρο της παιδείας, δηλαδή ψηφιοποίηση του χώρου της εκπαίδευσης, μέχρι το ψηφιακό μετασχηματισμό, υιοθέτηση πράσινων πρακτικών, αλλά και χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Όλα αυτά, για να μπορέσουν να γίνουν, σκεφτείτε ότι είναι ένα πρόγραμμα περίπου 30 δις. Έχει όμως περίπου, μπορεί να έχει 1000 μικρά project. Αυτά τα 1000 κάποια στιγμή πρέπει να οριμάσουν, πρέπει να γίνουν έργα και να έχουν ένα καλό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία. Εκεί είναι που συνήθως απαιτείται πάρα πολύ δουλειά και συμμετοχή και του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να τρέξει γρήγορα. Διαφορετικά φοβάμαι ότι το στοίχημα μπορεί να μην είναι, μπορεί να χαθεί. Μάλιστα. Κάποιες σύντομες προτάσεις, και έτσι θα κλείσω και θα είμαι και στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ναι. Σύντομες προτάσεις με βάση την εμπειρία και αυτά που έχουμε δει και τις λειτουργίες που έχουν αναφερθεί πριν. Η πολιτική δέσμευση δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στο σχεδιασμό του προγράμματος. Η πολιτική δέσμευση πρέπει να είναι σε όλο τον κύκλο ζωής. Παρουσιάστηκαν πριν χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστέρησης ελέγχων, δυσλειτουργίας εκταμιεύσεις. Αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει η πολιτική ηγεσία να είναι παρούσα. Δεν μπορεί να πει απλά σχεδιάζω εγώ ένα πρόγραμμα, βγαίνει και μετά το αφήνω στις δημόσιες υπηρεσίες να το τρέξουν. Πρέπει να είναι παρούσα και να λύνει τα προβλήματα όπως παρουσιάζονται κάθε φορά. Είναι εκατοντάδες τα θέματα που μπορεί να βγει. Δυστυχώς σε αυτόν τον κύκλο ζωής σήμερα η πολιτική παρέμβαση και δέσμευση εξαντλείται μόνο στο πρώτο κουτάκι, δηλαδή στο σχεδιασμό του προγράμματος. Το δεύτερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει είναι απλές και μη γραφειοκρατικές προσκλήσεις που βγαίνουν για τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί για να συμμετέχει κάποιος να πρέπει να καταθέσει 50 δικαιολογητικά και υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό μπορεί να αντικατασταθούν από απλές διασταυρώσεις με την ΑΔΕ και υπεύθυνες δηλώσεις του επενδυτή. Πρέπει λοιπόν να πάμε σε μορφές προσκλήσεων, υποδοχής αιτήσεων επενδύσεων, πολύ πιο απλές.
και κυρίως προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς του σήμερα. Βγαίνουμε από μια κρίση, δεν είμαστε όπως ήμασταν 5 χρόνια πριν, οι επιχειρήσεις πάρα πολύ κλάδι έχουν πληγεί και αυτό θα πρέπει να το λαμβάνουμε πάντα υπόψη, ειδικά στη φάση αυτή, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε όσο δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Το τρίτο κομμάτι αφορά την προτυπωποίηση διαδικασιών. Οι διαδικασίες πρέπει να είναι ξεκάθαρες, γνωστές, με χρονοδιαγράμματα στους επενδυτές. Το τέταρτο και πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η μείωση της γραφειοκρατίας. Πρέπει τα δικαιολογητικά να απλουστευτούν, να περιοριστούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή τεχνολογία. Η τεχνολογία είναι παντού. Δεν νοείται να μαζεύουμε συνέχεια χαρτιά και δικαιολογητικά και δικαιολογητικά. Υπάρχουν πλατφόρμες, μπορούν να γίνουν διασταυρώσεις. Το κράτος έχει πλέον πληροφόρηση για πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει τα περισσότερα πράγματα να καταργηθούν ή να γίνουν ψηφιακά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής ας αντικατασταθούν με υπεύθυνες δηλώσεις των επενδυτών και ο επενδυτής, ο καθένας, σας αναλαμβάνει και τις ευθύνες του. Τελευταίο, υποστήριξη από τεχνικούς συμβούλους. Αυτό που έχουμε δει σε εμπειρία είναι όπου υπάρχουν τεχνικοί σύμβουλοι που βοηθάνε τις υπηρεσίες να τρέξουν τα γρήγορα, τα αποτελέσματα είναι και πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο στοχευμένα. Στη διάθεσή σας για... Έχουμε καταλήξει λοιπόν στο τι πρέπει να γίνει και το τι φταίει. Το καταλάβαμε και από την πρώτη τοποθέτηση της κυρίας Κατσέλη που τα περιέγραψε πάρα πολύ αναλυτικά και το δικό σας γράφημα μας βοήθησε πάρα πολύ. Αυτή είναι η θεωρία. Γιατί δεν φτάνουμε στην πράξη, γιατί δεν τα βελτιώνουμε, η πανδημία που δεν μας βοήθησε ώστε κάτι από αυτά να το αλλάξουμε, διακρίνεται να έγινε κάτι θετικό αυτό το διάστημα προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση σε... Ναι, βεβαίως. Θα δώσω σε όλους το λόγο αμέσως. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, το βλέπουμε έντονα το τελευταίο διάστημα, σίγουρα βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση και αναμένεται το επόμενο διάστημα να διευκολύνει όλες αυτές τις διαδικασίες. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό παράδειγμα στο πώς μπορούμε να μετασχηματιστούμε και πώς το κράτος μπορεί να γίνει αρρωγός της προσπάθειας των επενδυτών. Μάλιστα. Ναι, σας ακούμε κύριε Πρόεδρε. Αυτό το πολύ σημαντικό ερώτημα να το απαντήσουμε ίσως. Ναι, όλοι. Ναι, βεβαίως. Κατά. Όλοι έχουμε 10 λεπτά ακόμη και θα μοιράσουμε το χρόνο για να αγοράσουμε. Μια πρόταση, ένα λεπτό, να σας πω. Όχι πρόταση, πρόταση να απευθυνθώ. Την χάνει από το 22 Μαρτίου και το λέω στους δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι σε εταιρείες που κατεβάζουν επιχειρηματικά προγράμματα. Είμαι πρόεδρος των ΕΦΠΑΕ. Το πρώτο πράγμα που ζήτησα από την κυβέρνηση είναι η διασύνδεση του επενδύσεις με την ΑΕΔΕ και με όλα τα υπόλοιπα συστήματα, ώστε να μην ζητάμε στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο κράτος. Αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε όπως ζήτησα σαν ΕΦΠΑΕ. Αναφέρεστε στη γραφειοκρατία. Μπράβο, ναι. Αυτό που ανέφεραν οι κύριοι. Αυτό λοιπόν, επειδή υπάρχουν τα στοιχεία όλα αυτά από φορολογικές ενημερώτες, από τα πάντα, από τζίρους, από ΦΠΑ, που τα πάντα υπάρχουν στο σύστημα, αλλά δεν είναι στο Υπουργείο Ανάπτυξη, είναι στην ΑΕΔΕ. Θα πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε αυτά τα δύο συστήματα, τα οποία δεν έχουν συνδεθεί ποτέ. Και γι' αυτό ζητάμε τις υπεύθυνες δηλώσεις, ζητάμε όλα τα χαρτιά, ζητάμε τα πάντα. Καθώς επίσης αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία που θα καλείται σε κάποια προγράμματα γίνεται αυτόματα όπως τα τελευταία, σε κάποια άλλα προγράμματα καλούνται οι ελεγκτές των συστημάτων να ελέγξουν αν αυτό που δήλωσε στο κουτάκι είναι το ίδιο με αυτό που σκάναρε και το έβαλε στο PDF ή οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, το ανθρώπινο λάθος. Δεν υπάρχει λόγος στη σημερινή εποχή που ζούμε να έχουμε αυτές τις διαδικασίες. Θέλω να σας ενημερώσω ότι ο πρώτος στόχος διασύνδεσης είναι ο Σεπτέμβριος του 2021. Τα προγράμματα αυτά που εμείς αυτή τη στιγμή τρέχουμε, όπως, γιατί είναι πολλά προγράμματα με χιλιάδες φακέλους, το κομμάτι της εστίασης θα έρθουν πάνω από 40 και 50.000 φακέλους, αντιλαμβάνεστε, το οποίο πρέπει σε ένα μήνα να τελειώσει. Δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα, δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα νούμερα, τώρα τα κάνουμε και τρέχουμε. Αυτά όλα θα τσεκαριστούν το Σεπτέμβριο με τη διασύνδεση με την ΑΕΔΕ και όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Αυτό σαν ενημέρωση. Σημαντική είδηση. Λοιπόν, κυρία Κατσέλη. Όχι, να προσθέσω και να κάνω μια πρόταση.
Αυτή τη στιγμή όλα όσα ακούστηκαν, τι λένε? Ότι δεν υπάρχει μία ξεκάθαρη δομή διαχείρισης των επενδύσεων από την κορυφή, από όταν γίνεται ο σχεδιασμός, μέχρι την αξιολόγηση. Άρα αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να φτιαχτεί μία δομή διοίκησης της επενδυτικής προσπάθειας. Τώρα, ας είμαι λίγο αιρετική. Γιατί δεν υπάρχει, ρωτήσατε. Επειδή έχω διατελέσει υπουργός. Γιατί βλέπουμε ότι γνωρίζουμε το πρόβλημα. Τα κίνητρα τα πολιτικά, για να απαντήσω στον κύριο Τσακατάρα, είναι μόνο αρκούνται στο στάδιο της νομοθέτησης. Mm-hmm. Ο πολιτικός δεν είναι εκεί μετά από 5 χρόνια, 7 χρόνια, να δει το αποτέλεσμα της πράξης του. Κερδίζει εάν βγαίνει και νομοθετεί. Οι περισσότεροι πολιτικοί. Τα πολιτικά κίνητρα, επομένως, είναι αντίθετα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Λοιπόν, άρα πρέπει να σκεφτούμε μια δομή διοίκησης η οποία θα έχει συνέχεια, και γι' αυτό έκανα την πρόταση αυτής της δομής, μιας περιφερειακής δομής, η οποία θα ολοκληρώνεται σε μια εθνική επιτροπή. Και εκεί ο ρόλος των επιμελητηρίων μπορεί να είναι πολύ σημαντικός. Θα μπορούσε δηλαδή τα επιμελητήρια να οργανωθούν έτσι. Αλλά αν δεν φτιαχτεί μια μόνιμη δομή επίλυσης όλων αυτών των προβλημάτων, η πληροφόρηση δεν βγαίνει ποτέ από κάτω προς τα πάνω. Ο Υπουργός ή στο Αγροτικής Ανάπτυξης ή στο Οικονομίας κτλ. Μόνο εάν έχει την τρέλα να δει το αποτέλεσμα των δράσεών του και κάνει τις αναγκαίες πράξεις, και θα πω ένα παράδειγμα, μόνο τότε έχει την πληροφόρηση. Τις περισσότερες φορές δεν έχει καθόλου την πληροφόρηση. Και χάνεται αυτή η πληροφόρηση μέσα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Θα πω ένα παράδειγμα, γιατί για μένα ήταν σημαντικό. Ναι. 2010. Ήμουν Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έφτιαξα ένα σύστημα πληροφοριακό να παρακολουθούμε στον αναπτυξιακό νόμο όλα τα στάδια και να ενημερώνεται ο επενδυτής πότε θα γίνει ο έλεγχος και ποιος έχει προτεραιότητα. Στήθηκε, δούλεψε, μόλις έφυγα καταργήθηκε. Mm-hmm. Διότι ουσιαστικά μέσα από την αδιαφάνεια υπάρχουν και διαφορετικά κυκλώματα. Άρα θα πρέπει από τη μια μεριά να υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά από την άλλη μεριά ως κοινωνία να θωρακίσουμε το σύστημα αυτό, έτσι ώστε να υπάρχει μια δομή διοίκησης η οποία να λειτουργεί και να είναι αποτελεσματική ως προς τη διάχυση της πληροφόρησης και τη δυνατότητα να επιλύονται διαφορές. Μπορεί να γίνει, αλλά χρειάζεται από πάνω και από κάτω συγκρότηση αυτής της δομής. Είμαστε καλοί στο να οργανωνόμαστε για την επένδυση. Στην οργάνωση δεν είμαστε καλοί, αλλά τώρα δεν έχουμε και περιθώρια. Συμφωνώ. Γιατί όπως προείπαμε, αυτό το πολύ μεγάλο πακέτο που είναι συνέπεια της πανδημίας, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Συμφωνώ. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει στο μέλλον άλλο αντίστοιχο ποσό που μπορεί να έρθει με αυτές τις προδιαγραφές στη χώρα. Αν το χάσουμε σαν ευκαιρία, δεν μπορώ να φανταστώ. Μοιάζει ηρωικό αυτό που κάνετε, κύριε Βαζίγο, με τις δυσκολίες που περιγράψαμε νωρίτερα. Να επενδύεται αυτή την εποχή και μάλιστα να είστε μια εξωστρεφής και καινοτόμα επιχείρηση με ορίζοντα όχι στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Κοιτάξτε, μοιάζει ηρωικό, είναι αλήθεια. Όμως δεν είναι σε καμία περίπτωση ηρωικό. Είναι το αντικείμενό μας, είναι αυτό που αγαπάμε να κάνουμε. Να βλέπουμε τη χώρα μας να προοδεύει και να πηγαίνει μπροστά. Να βλέπουμε την οικογένειά μας, τους εργαζόμενους στην εταιρεία, να δημιουργούν αξία. Αυτό είναι το όραμά μας και για το όραμά μας αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε πάρα πολλές δυσκολίες. Και τι να προσθέσω σε αυτά που είπανε όλοι οι ομιλητές, είναι απολύτως ακριβή και δεν θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω όμως είναι ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στο να προσθέτουμε αξία. Mm-hmm. Και οι επιχειρήσεις που άντεξαν όλη την περίοδο της κρίσης και τώρα της πανδημίας ξέρουν πολύ καλά πώς να προσθέτουν αξία και τι επενδύσεις πρέπει να κάνουμε. Ας τους δώσουμε λοιπόν, πέρα από τον επενδυτικό νόμο και όλα όσα πολύ σωστά υπόθηκαν, τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικές, να μπορούν να προσεγγίσουν το παγκόσμιο κοινό τους και να προσφέρουν τα προϊόντα τους. Και για να τις κάνουμε να επενδύσουν πρέπει να τις κάνουμε ανταγωνιστικές. Για να τις κάνουμε ανταγωνιστικές πρέπει να κοιτάξουμε το κόστος τους, να μην το επιβαρύνουμε. Αντίστοιχα, όπως δεν επιβαρύνονται οι υπόλοιπες προηγμένες οικονομίες.
Κύριε Πανονίδη, ένα λεπτάκι έχουμε. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί θέλω να κλείσουμε τον κύριο Τσακατάρα, εάν οι επενδυτές που έρχονται σε εσάς, οι ενδιαφερόμενοι να επενδύσουν, ξέρουν που πρέπει να στοχεύσουν. Οι επενδυτές ξέρουν. Το πολιτικό σύστημα δεν ξέρει. Δηλαδή, πρέπει κάποιες επενδύσεις. Στρατηγικά, δηλαδή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει στοχοποιήσει σε ποιους τομείς δραστηριότητας στη μεταποίηση ή στον πρωτογενή θα διοικηθούν τα χρήματα. Ποιες είναι οι δυναμικές καλλιέργειες. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ένα στρατηγικό στόχος. Νομίζω ότι πέρα από αυτό, το θέμα που έθεσε ο κ. Σακατάρας είναι το πιο σημαντικό, είναι αυτό της γραφειοκρατίας. Πραγματικά, δηλαδή, μια επιχείρηση που έρχεται να την υποβάλουμε ένα επενδυτικό σχέδιο ασχολείται το περισσότερο χρόνο όχι για την ίδια την ουσία της επένδυσης, αλλά πώς να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά. Και επειδή έχω εδώ τον πρόεδρο της ΕΦΠΑΕ, θα σας πω ένα παράδειγμα της δικιάς του ΕΦΠΑΕ. Έτσι, με το πρόγραμμα Γαλλιοθήκη είχαν επενδυτεί από εδώ, όχι από την Ομοηλίας. Έτσι. Η εκτύπωση που έγινε από το γεμίτο πιστοποιητικό, η ημερομηνία και η υπογραφή είχε σε ένα μέρος το οποίο δεν φαινόταν καλά. Και απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Με τη διαδικασία να ξαναυποβάλω εγώ και να εγκριθεί μετά. Δηλαδή, δεν μπορούσε το σύστημα να μου ζητήσει εμένα, όπως κάνει ο αναπτυξιακός νόμος, σε 10 μέρες λείπουν ένα δικαιολογητικό να το προσκομίσω. Δηλαδή είναι, συγγνώμη, δηλαδή είναι σοβαρά θέματα αυτά. Ναι. Για μένα, ας πούμε, συμφωνώ με τον Σύριο Σακατάρα ότι τα επενδυτικά πρέπει να τεθούν σε ανθρώπους με κατάλληλες δεξιότητες. Και αυτά είναι οι τεχνικοί σύμβουλοι, όπως είναι η διαδικασία, έτσι. Γιατί θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να περιθωριοποιήσουν το υπάρχον καρτικοδίκο σύστημα και μοντέλο, έτσι, με τις γνωστές τρευλώσεις που έχουμε αναπτύξει τώρα, τη διαφθορά, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το θίξαμε, έτσι υπάρχει, έτσι, τον νεποτισμό, τη μιζέρια και προπαντός την αποτελεσματικότητα. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Κύριε Τσακατάρα, έτσι έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο, αλλά θέλω να σας δώσω για λίγα δευτερόλεπτα το λόγο και να κλείσουμε με αυτό. Αναφερθήκαμε πολύ στην ανάπτυξη και με αφορμή το ότι είστε και σύμβουλος επιχειρήσεων σε τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, θέλω να μου πείτε λοιπόν αν πιστεύετε ότι αυτό το επόμενο εξάμηνο, εφτάμηνο, θα είναι καθοριστικό για την πορεία όλων των προγραμμάτων και κυρίως για το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Η ρυθμή που τρέχει το Ταμείο Ανάκαμψης, τουλάχιστον σε επίπεδο σχεδιασμού, είναι πάρα πολύ γρήγορη. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα. Ευελπιστώ ότι τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί είναι αρκετά σύντομα. Πράγματι, το επόμενο εξάμηνο έως και το τέλος του χρόνου, έως το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, είναι κρίσιμα. Γιατί πρακτικά, ό,τι αφορά επιχειρήσεις, εκτιμούμε ότι μέχρι τέλος του χρόνου πλέον θα έχουν βγει οι αναγκαίες προσκλήσεις. Άρα θα εκδηλωθεί και το αντίστοιχο επενδυτικό ενδιαφέρον που θα συμβάλλει και στην ανάπτυξη της χώρας μας. Αυτό είναι το τελικό ζητούμενο. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Πελοποννήσου. Να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου, να ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη τους διοργανωτές. Κύριε Λούκα Κατσέλη, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Κύριε Μπαζίγο, καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μαρλαφέκα, δύναμη και προσωπική και για όλο το νομό, μιας και αγωνίζεται και από τη θέση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου. Κύριε Πανονίδη, τα καλύτερα και σε εσάς. Και κύριε Τσακατάρα, επίσης, καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε και όσους μας παρακολούθησαν εδώ στο φιλόξενο Αχάια Κλάους. Καλή συνέχεια.